Καλησπέρα σας. Έχουμε ένα τελικό του Glamour σήμερα. Καλησπέρα και στην Κριτική Επιτροπή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Μια καλά είμαστε. Πώς είναι η διάθεσή σας? Τέλεια, ανεβασμένη, αποφασισμένη. Θέλετε να μείνετε και την τρίτη εβδομάδα εδώ μαζί μας? Θα μείνουμε για πάντα. Για πάντα εδώ, για πάντα Glamour. Τζίνα, Χριστιανά. Εγώ έχω πάρα πολύ αγωνία για το τι θα έχουμε να κάνουμε. Και είμαι και πολύ αισιόδοξη. Σωτήρη, Ευαγγελία. Έχετε τη χαμηλότερη βαθμολογία συγκριτικά με όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Θα κάνετε ό,τι μπορείτε σήμερα. Την ανατροπή. Ανατροπή, ε! Εννοείται. Σοφία, άμα του τύχει του Βασίλη Κότσο σήμερα, τι θα γίνει? Του έχω μια εμπιστοσύνη σήμερα, μου το βγάζει. Του έχω βάλει και εδώ την κουρδελίτσα να θυμάται. Κάτι μυστικό δικό μας. Α, δεν μπορούμε να μάθουμε δηλαδή τι σημαίνει. Εντάξει, λοιπόν. Πάμε να υποδεχτούμε τα μοντέλα μας. Πάμε. Το μοντέλο της πρώτης ομάδας είναι η Έλενα. Καλώς ήρθες και πάλι, Έλενα. Μας σου λείψαμε. Ναι, ναι. Έτοιμη για αλλαγή? Ναι, είμαι πανέτοιμη. Μπορείς να περάσεις την ομάδα σου. Παρακαλώ να περάσεις το μοντέλο της δεύτερης ομάδας, η Νάσια. Νάσια μου, πιο γκλάμ εμφάνιση δεν μπορούσες πραγματικά. Είμαι σε γιορτινή διάθεση. Και πολύ καλά κάνεις, μπορείς να περάσεις την ομάδα σου. Το μοντέλο της τρίτης ομάδας είναι η Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα μου, μπορείς να περάσεις την ομάδα σου. Ευχαριστώ πολύ. Το μοντέλο της τέταρτης ομάδας είναι η Χριστίνα. Έτοιμη, Χριστίνα. Πανέτοιμη. Μπορεί να περάσει την ομάδα σου. Ευχαριστώ. Πάμε να δώσουμε το θέμα. Έχετε αγωνία να μάθετε ποιο είναι σήμερα. Ποιο πολύ θέμα θα δώσει 1.500 ευρώ και θα κρατήσει μια ομάδα εδώ μαζί μας την επόμενη εβδομάδα. Η τελευταία και η πιο απαιτητική δοκιμασία της εβδομάδας, που θα καθορίσει ποια ομάδα θα πάρει 1.500 ευρώ, έχει μια έτσι γιορτινή, ρομαντική διάθεση. Το θέμα είναι κοινό και στα μαλλιά και στο μακιγιάζ και είναι το Christmas Date. Τέλειο! Ευαγγελία μου, πώς σου φαίνεται το θέμα? Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Είναι όμορφο, είναι δημιουργικό, είναι μέσα στο κλίμα σιγά-σιγά. Θα βάλουμε τα δυνατά μας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Παρακαλώ οι make-up artists να αποχωρήσουν στο backstage. Stylist, έχετε 30 λεπτά στην διάθεσή σας να δημιουργήσετε ένα ωραίο χριστουγεννιάτικο χτένισμα για ραντεβού. Ελεύθερο το θέμα, χριστουγεννιάτικη, ρομαντική διάθεση. Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Καλή επιτυχία! Τζίνα, παρακαλώ. Εσύ τώρα κάπως έτσι που είσαι σήμερα φτιαγμένη, ντυμένη, θα έκανες ένα χριστουγεννιάτικο ραντεβού? Ναι. Ήταν επιλογή αυτό των ρούχων. Το μου. Ναι. Ναι, ναι. Λίγο σεξι, λίγο μποέμ, λίγο όλο, ε. Λίγο απ' όλα. Δεν είναι κακό πάνω σου, γιατί η χρωματική είναι πολύ ωραία. Συμφωνείς? Ναι, συμφωνώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, βέβαια η αλήθεια είναι ότι το κιμονό το οποίο φοράς είναι λίγο καλοκαιρινό. Αλλά δηλαδή, το έχεις θέσει να το ωραία τονικά. Αφήσω πολύ γυμνό. Το κατάλαβα. Κοίταξε, άμα δούμε και ζοριστούμε πάρα πολύ, στο βγάζω και στο κάνω τουρμπάν. Μα εγώ θα το βγάλω έτσι κι αλλιώς όταν σηκωθώ. Έλα, θες να σηκωθείς. Κάτι ναι, ναι. Το εσύ, αλλά θα το αφήσεις εμένα να το κάνω τουρμπάν. Καλά, εννοείται, γιατί άμα χαλάσουν τα μαλλιά, θέλω να πάρεις εσύ την ευθύνη. Έτσι. Να μην τα βάλει μαζί μου η Τζίνα. Και είμαστε και ίδιο ζώδιο, είμαστε ζυγοί και οι δύο. Θέλω να το δω, να το δω. Βεβαίως.
Ενεύρε, Τζίνα μου. Oh. Ανέπνευσε. Τζίνα Λολομπρίτζιτα. Μπορώ να το πάρω, να το πάρω μαζί μου. Βεβαίως. Πες μου, πού θα πάει ραντεβού. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ακόμα ολοκληρωμένη εικόνα. Γιατί έχω δύο επιλογές που θέλω να κάνω στο μαλλί της. Νομίζω ένα ότι... Ένα κλάμερ. Πού είναι το κλάμερ, καλέ. Ναι, έχω ένα κλαμεράκι πάνω. Κοίταξε, ξέρεις τι γίνεται τώρα. Δεν θέλω να της το κάνω εγώ τουρμπάν, γιατί μου αρέσουν τα μαλλιά της πάρα πολύ έτσι. Ωραία, μην της το αλλά θα τουρμπάν. Το αφήσω εδώ, ώστε να έρθεις εσύ να τελειοποιήσεις την εικόνα σου. Εδώ. Ζούγκλα. Εσένα ναι. Πού πάει το μοντέλο σου. Το μοντέλο μου σήμερα πάει ναι. Σε ένα πάρα πολύ ωραίο εστιατόριο ναι. Με τον καλό τη. Πρώτο ραντεβού είναι ή δεύτερο, όχι, τρίτο. Όχι, όχι. Α, είναι καιρό είναι μαζί, ένα μήνα. Είναι πρόταση γάμου. Ένα μήνα δεν βαριέσαι. Το δεύτερο βαριέσαι. Εγώ πλέον βαριέμαι. Ένα μήνα. Γι' αυτό έχεις έναν άντρα 20 χρόνια. Έλατε, τώρα που το λες. Τι κάνετε, καλά, άκου να σου πω τι γίνεται. Θέλω σήμερα να βάλεις τα δυνατά σου και θα σου πω γιατί. Γιατί πρέπει. Και πρέπει να στηρίξεις και τη Σοφία σήμερα και έχεις και ένα πάρα πολύ ωραίο μοντέλο με πάρα πολύ εύκολο μαλλί. Οπότε θα είμαι πάλι αυστηρή μαζί σου. Νομίζω το έχεις καταλάβει, δεν χρειάζεται να το πω. Δεν πειράζει, έτσι γίνομαι καλύτερος, το ξέρετε. Όλοι μας. Και φτάνω στο Σωτήρι. Εσένα που πάει το κορίτσι. Για φαγητό. Δεν φεύγω από εδώ αν δεν μου πεις, εάν ερωτευτείς ή αν αισθανθείς κάτι για κάποιον που σου αρέσει, τι θα κάνεις. Το σταυρό μου. Πού θα πας, πουλάκι μου. Για φαγητό θα πήγαινα, μου αρέσει πολύ να τρώω. Για σουβλάκια. Πού, πες μου ένα εστιατόριο, πες μου ένα εστιατόριο, τι σου κάνει. Κλικ, έτσι, προεόρτια. Κάτι που να έχει θέα πάντως. Αχ, θες θέα, πω, είναι πολύ ρομαντικός. Ναι. Να σου πω και τι θα φόραγες. Θα πήγαινα με... Ναι. Σίγουρα με πουκάμισο. Καλά, αυτό το έχουμε καταλάβει. Ναι, άστο, μέχρι να αποφασίσεις. Ναι, αφού έλα δύσκολο. Εδώ, πάρε και να σου πω κάτι για να μην αγχώνεσαι. Αν του συμβεί φεύγω. Κάτι τέτοιο, ναι. Άφησε το τηλέφωνό σου ναι. Να τον ντύσεις, αγάπη μου. Όντως. Ορίστε. Ρίστα. Μια ωραία πρόταση. Να κάνεις και ένα ψυχικό. Giveaway. Στείλε μου μήνυμα. Εννοείται. Εγώ βλέπω βέβαια εδώ πέρα. Καλά, η Τζίνα είναι θεά. Αντελή, τι βλέπεις, θες να τα δεις από κοντά. Πάρα πολύ. Θέλω να τα δω και από κοντά η αλήθεια. Και τα σχόλιά σου. Κοίταξε να σου πω την αλήθεια. Αυτή τη στιγμή βλέπω ότι πάμε να πέσουμε σε κάτι μονοδιάστατο και αγχώνομαι λίγο. Εδώ να ενημερώσω ότι έχετε 15 λεπτά, παιδιά, οπότε βιαστείτε. Τζίνα. Παρακαλώ. Μα πες μου σε παρακαλώ τώρα, ειλικρινά. Πες μου σε οικετεύω. Πόσο ταιριάζουμε αρχικά. Πάρα πολύ. Δεν φταίω εγώ. Η χρωματολογία. Ακριβώς. Γέλα λίγο δίπλα μου. Έτσι, έτσι. Κοίτα, 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 κοίτα. Έλενα, βγαίνουμε ραντεβού. Ναι, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Φαντάσου, μπαίνω στο εστιατόριο. Ναι. Κρατάω μια πολύ ωραία ανθοδέσμη. Έχω ναι. Βάλει τόσο πολύ άρωμα, τόσο πολύ που έβαζα πάντα που η μάνα μου πάθανε μικρανίες και άνοιγε τα παράθυρα. Ναι, έχω μπει μέσα. Ναι. Παραγγέλνω ένα πολύ ακριβό κρασί. Ναι. Και ανοίγει η πόρτα και μπαίνει μέσα η Τζίνα. Μάλιστα. Πες μου, σας παρακαλώ τώρα. Είναι μια επιτυχία βραδιάς, ναι ή όχι. Νομίζω εννοείται. Ότι είναι πολύ δυνατή εικόνα. Πάρα πολύ δυνατή εικόνα. Τζίνα, πες Παντελή και να λιώνεις τώρα. Παντελή. Όχι να σγιάρει, καλά το εννοείς. Δεν μπορεί. Άρα μια προσπάθεια. Παντελή μου. Αγάπη μου. Και μου. Τώρα πάω να κλείσω την κράτηση. Εντάξει. Τώρα πάω να κάνω κράτηση. Λοιπόν, έχω πολύ αγωνία να δω τι θα κάνεις. Κάνω μια ωραία στροφή. Και έτσι όπως έρχονται τα Χριστούγεννα σιγά σιγά, έρχομαι κι εγώ δίπλα σου και κολλάω για να σε ρωτήσω. Ναι. Και εκεί ταιριάζεις, Παντελή. Εμείς και εδώ ταιριάζουμε. Μα δεν ταιριάζεις. Α, δεν θέλω να ταιριάζεις με όλα. Να, τι να κάνω, αγάπη όχι, μου, όχι, τι όχι. Να κάνω. Τι έχεις να μου προτείνεις. Να ταιριάζεις με μία, με μένα. Με σένα. Ναι. Πού θα πάμε, μην μου πεις για σουβλάκια. Όχι, δα. Πού. Σε ένα ωραίο ρεστοράν. Πού θα ήθελες, ας πούμε, να πάμε. Μια βραδιά έτσι να περάσουμε μαζί ωραία. Στο Παρίσι. Στο Παρίσι. Ναι. Λα Παρί. Ναι. Να σου πω. Ναι. Τι θα ήθελες έτσι, πώς να περάσουμε στο Παρίσι. Να μιλάμε να για τέχνη. Για ένα ποτό. Ναι, 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 ναι. Θα πάμε σε ένα πολύ ωραίο ρεστοράν μετά για φαγητό. Ναι, 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 ναι. Θέλω κεράκια, θέλω... Α, τα θέλεις αυτά, τα λουλουδάκια μου τα θέλω. Αλήθεια. Ναι, 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 ναι. Μήπως θες να έχουμε πριβέ χώρο. Εννοείται. Με τζάκι.
Άμα έχει και τζάκι, ακόμα καλύτερα. Στην Προβάνσα σε πάω. Είσαι... Είναι όλα τα σπίτια πέτρινα εκεί πέρα. Μένει και μια κολλητή μου. Θα τη ζανιστώ το σπίτι, ούτε θα πληρώσω τίποτα. Μια χαρά. Ωραία, τέλει. Θα σου κάνω και μια μακαρονάδα. Έλα. Λοιπόν, να σου πω πριν φύγω. Πολύ μπούκλα, γιατί. Όχι, δεν είναι. Θα γυρίσουμε στα δικά μας. Αν δεν είναι αυτό πολύ μπούκλα. Εγώ ποιο είμαι. Είναι ελεύθερο το θέμα μου. Βέβαια, γι' αυτό και δεν θα παρέμβω είναι πάρα πολύ. Είναι Χριστούγεννα. Ναι, αγάπη μου, Χριστούγεννα. Είναι να βγει και μια γυναίκα έξω με ένα μάλι που θα είναι όμορφη. Γιατί. Άμα να τις κάνεις περμανάντες, βάλουμε και μπικουτί. Όχι, δεν θα τις βάλω περμανάν. Να βάλω και μια φούσκα εδώ πέρα, να ζεσταίνει και να γίνεις γουρό-γουρό. Τι γίνεται, καλά εσείς, τι κάνετε. Καλά, καλά. Θέλω σήμερα να πούνε όλα τα καλύτερα για σένα. Πολλά ζητάω. Όχι. Είμαι και ειλικρινής και δεν μπορώ να σου πω ότι είσαι κοντά σε αυτό. Σωτήρη, γιατί γελάς. Αρχικά πρώτον, γιατί γελάς. Α, πολύ ωραίο άρωμα φοράς. Ευχαριστώ. Σωτήρη μου, ναι. Τι γίνεται. Κάτι φτιάχνω. Το βλέπω και ανησυχώ. Γιατί. Έτσι. Είμαι εκφραστικός. Όλα τα συναισθήματά μου τα επικοινωνώ. Τώρα έχω αγωνία, ας πούμε. Χριστουγεννιάτικο είναι. Ποιο ακριβώς είναι χριστουγεννιάτικο. Αυτό που θα φτιάξω. Μισό λεπτάκι, κορίτσι μου. Σφήνωσες, ε. Μπράβο. Δεντράκι, δεντράκι. Λοιπόν, αυτό είναι χριστουγεννιάτικο. Δεν δηλαδή, έχει τελειώσει. Δηλαδή, αν το θέμα ήταν Ινδιάνικο, τι θα έκανες. Θα είναι δεντράκι. Πώς θα το κάνεις καλέ, θα βάλεις και λαμπιόνια. Ε. Απλό, απλό θα είναι. Είσαι περιμένει κοπέλα. Περιέργεια. Όχι, όχι. Παιδιά, θέλω να έχουμε ένα ρεαλιστικό σενάριο. Να σκέφτομαι πόσο χρονών είσαι, κορίτσι. 28. Είσαι 28 χρονών. Έτσι. Mm-hmm. Θα σε καλέσει ένα αγόρι. Να πας σε ένα φαγητό. Mm-hmm. Ρομαντικό, χριστουγεννιάτικο. Θα πήγαινες με ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο στα μαλλιά. Όχι. Έρχονται τα Χριστούγεννα, όντως. Μαζί με αυτά έρχεται και ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο στο κεφάλι σου. Παιδιά, καλή συνέχεια σε όλους. Τζορτζίνα. Παρακαλώ. Γρήγορα τελείωνε τη δουλειά και τα έχουμε ραντεβού. Μην με στήσεις. Όχι, θα είμαι σωστή στα ραντεβού μου. Δήμητρα. Ναι. Αν σε νικήσει η Τζορτζίνα. Ναι. Τι θα της πει. Συγχαρητήρια. Αλήθεια. Βεβαίως. Ποιος πιστεύεις ότι μπορεί να σε απειλήσει πια. Είμαστε στον τελικό. Δεν νιώθω ότι απειλούμε. Δήμητρα, τι φτιάχνεις. Δεν σου λέω γιατί μπορεί να σου δώσω ιδέα. Έχω τελειώσει, δεν θα το άλλαζα. Ναι. Απλό, λιτό. Και απέριτο. Και εύκολο. Νόμιζα ότι θα έλεγες απλό, λιτό και περιτό. Όχι, δεν θα το πω. Απλά χωρίς καμία φαντασία. Κλασικό χθένισμα. Τόμ, οι hairstylists σχεδόν ολοκληρώνουν τα χθενίσματά τους, τα εορταστικά, ρομαντικά. Θες να τα δεις από κοντά λίγο. Θα ήθελα, ναι. Θέλω να δω καταρχήν από κοντά το... Ναι, ορίστε. Όλα τα Χριστούγεννα του κόσμου εδώ. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι και τόσο δέντρο. Εγώ φανταζόμουν ότι θα βγουν κλαδιά, ότι θα... Α, σαν κοτσιδάκια μοιάζουνε. Το φιωγκάκι αυτό είσαι σίγουρος? Μπάλες δεν θα βάλει. Θα βάλω εσένα για μπάλα. Θέλω να δω εδώ τι συμβαίνει βασικά. Εδώ, παιδιά, συμβαίνει κάτι. Όχι. Πάρα πολύ ωραίο. Μην το ματιάσεις. Όχι, ναι, εντάξει, άστο, τώρα έχει αρχίσει άστο. Και τελειώνει. Τι να ματιάσω. Εγώ νομίζω έχω δει ήδη κάτι που μου αρέσει. Εσύ, εδώ που... Εγώ τι κάνω. Τόσο σκουρό, Δήμητρα. Τόσο. Όσο, okay. Όσο. Okay. Έτσι το φαντάστηκες, έτσι το είδες, τα δικά σου είναι φυσικά σγουρά. Όχι. Αυτό όχι, δεν είναι φυσικό, αλλά τα μαλλιά μου γενικά είναι φυσικά. Σαν τα δικά σας. Πάντως να ξέρεις και εγώ ότι ήμουν ένα παιδάκι, παιδιά με ναι. Κοροϊδεύανε που είχα σγουρά μαλάκια τα υπόλοιπα παιδάκια. Γιατί? Και δεν είναι καθόλου καλό αυτό που συμβαίνει με τους. Δεν ήθελα να είχα σγουρό μαλλί. Ναι, αλλά τα παιδάκια ξέρεις είναι λίγο μεταξύ τους. Θυμόσαστε κάτι που πήρε παππούφε. Ακριβώς, ναι. Και μου λέγανε, κοίτα, έχει σγουρά μαλάκια αυτό το παιδάκι. Ναι, γιατί ζηλεύανε. Αλλά τελικά θέλω να ξέρετε ότι αυτό έγινε και το δυνατό μου σημείο στη ζωή. Σαμψόν. Ακριβώς. Hairstylist, απομένουν 5 λεπτά. Βάζει σκηνή γύρω-γύρω τώρα. Βάζει σκηνή. Σταμάτα βρε παιδί μου να ασχολείσαι με τη Δήμητρα. Μ' αρέσει γιατί είναι... κάνει κρασιόν. Ας τη Δήμητρα να εκφραστεί. Μα φυσικά και θέλω να εκφραστεί.
Δεν έχει τέτοια Σπάντως. Θέματα η Δήμητρα, αγάπη μου. Η Δήμητρα, ό,τι έχει στο μυαλό της, θα το κάνει. Τι. Τζορτζίνα, τα κατάφερες, τα τήληξες. Νομίζω πως ναι. Άντε. Ελπίζω απλά να μην φύγει τίποτα από εδώ. Happy golden days of yours. Έκρατα λίγο εδώ. Πέντε, τέσσερα, άστε, πρέ, τρία, έλα, δύο, ένα, τέλος χρόνου. Κάτω τα εργαλεία σας. Παρακαλώ οι make-up artists να πάρουν τις θέσεις τους. Τα χτενίσματα για ένα χριστουγεννιάτικο ραντεβού είναι έτοιμα. Πριν περάσουμε στο μακιγιάζ, θέλω να σου ρωτήσω πώς σας φαίνονται. Σοφία, ξεκινάω μαζί σου. Ένα πράγμα θα πω. Θέλω να κάτσω να μου το κάνεις μετά. Το έχουμε δηλαδή σήμερα τελικώς. Η κορδέλα δούλεψε. Τελικά. Ήταν η κορδέλα που είχε στο χέρι του. Ναι. Α, γι' αυτό! Ναι. Απλά την έφερα και πώς κόλλησε τώρα, γιατί η κορδέλα και τα καμπανάκια συμβολίζουν τα Χριστούγεννα. Βεβαίως. Έχει οπότε... καμπανάκια. Όχι. Α, απλά καλά. Συνδυάζω. Ευαγγελία. Δεν ξέρω, κάτι με χαλάει και δεν με χαλάει. Μια απλή ερώτηση είναι, Ευαγγελία μου. Θα το έκανας να πας αυτό με έναν πολύ ωραίο άντρα που θα σε περίμενε σε ένα εστιατόριο. Εγώ. Ναι. Νομίζω πως όχι. Εγώ. Make-up artist, είστε έτοιμοι. Hairstylist, παρακαλώ, αποχωρήστε στο backstage. Make-up artist, έχετε 30 λεπτά στη διάθεσή σας να κάνετε ένα ωραίο, εντυπωσιακό μακιγιάζ για ένα χριστουγεννιάτικο ραντεβού. Και ο χρόνος σας ξεκινάει από τώρα. Καλή επιτυχία! Το ένιωσα εγώ την Vintage. Ναι. Και έχεις και το Vintage μαλλί. Είμαι... Είναι μια χαρά. Ναι. Το μακιγιάζ σου είναι καλά. Θα προσαρμοστεί. Θα φορέσει τα γιορτινά του σε λίγο και θα βγει. Η γωνία που ξεκινάει από το μάτι. Ναι. Και πάει στον κρόταφο. Πάει εδώ πέρα να κάνουμε... Ναι. Είναι τύπου... Μάσκα. Είναι... Περίμενε. Ναι. Το εφέ μάσκα. Πήγαινε από εκεί να σε βλέπω καλύτερα. Έτσι, γιατί θέλω να το συζητήσουμε λίγο. Ναι. Αυτή τη μάσκα πιστεύεις ότι ένας άνθρωπος που δεν έχει σχέση με μακιγιάζ, φαντάζομαι... Το αγόρι σου έχει σχέση με μακιγιάζ? Όχι, βέβαια. Με τη μόδα?
Όχι, βέβαια. Ενημερώνεται. Μπορεί να καταλάβει τι είναι, ας πούμε, η γωνία μάσκα. Δεν νομίζω. Ωραία. Και ρωτάω τώρα εγώ. Δεν νομίζει. Και πάει έτσι και σκάει σε προφίλ και κάνει ένα ναζάκι. Τι θα σκεφτεί ο άνθρωπος. Αντιχωρήσει. Τι με ξύλο, καλέ. Και έρχονται γιορτινές μέρες, την αναστάτωσε στην κοπέλα. Λέω όχι. Για πες μας. Μήπως, λέω εγώ, είναι πολύ βαμμένη. Όχι, καλέ. Θα φύγει αυτό. Γιατί το δέρμα προσδροφά τα προϊόντα. Ναι, μέχρι ένα σημείο. Εγώ θα είμαι εκεί, θα σε βλέπω και αν πας να τον μπλεντάρεις για να το σβήσεις όμως εσύ, δεν θα σε αφήσω. Δεν θα το σβήσω. Γιατί θα το τραβήξει η επιδερμίδα. Καθυστερείτε. Οκ. Okay. Ωραία, ωραίο καθυστερείτε, κούλιο. Τι κάνεις, Αμαζόνα. Γεια σας. Είσαι καλά. Είμαι πάρα πολύ καλά εσείς. Πώς πας. Πολύ καλά. Πώς είναι εκεί κάτω στη βαθμολογία. Εκεί κάτω στη βαθμολογία. Είμαι πριν το κάτω. Ναι, ναι. Ένα βήμα πριν το κάτω. Έτσι, έτσι, έτσι ακριβώς. Ελπίζω σήμερα να μην πάω πιο κάτω. Έχει. Πάντως πιο κάτω έχει. Ναι, ναι, το ξέρω γι' αυτό. Ναι, εννοείται. Δεν είναι λίγο επίφοβο η κόκκινη κορδέλα με την πράσινη σκιά, την glittering. Θα σας πω. Το σκέφτηκα. Μπορεί να μου πεις. Ναι, το σκέφτηκα ότι μπορεί να είναι λίγο επίφοβο γιατί ίσως είναι πιο ρομαντική η κόκκινη κορδελίτσα μαζί με όλο. Απλά να σας πω κάτι. Και το ρομαντικό πολλές φορές μπορεί να γίνει και λίγο πιο τσαχπίνικο, να δώσει ένα μήνυμα, μια υπόσχεση. Mm-hmm. Που από έξω να φαίνεται ρομαντικά, αλλά να δίνει και μια υπόσχεση. Για μένα. Okay. Για μένα. Μέσα. Είσαι υπέρ στο blending που κάνει η Δήμητρα. Δεν μπορώ να διακρίνω από εκεί πέρα που είμαι, αλλά ωραίο φαίνεται από μακριά. Να πω την αλήθεια. Δεν το βρίσκεις επιθετικό. Όχι, όχι, όχι. Γιατί ναι, εντάξει, δεν έχει βάλει ακόμα βάση. Αλλά μ' αρέσει το μάτι μέχρι στιγμής. Προσέξτε, παιδιά. Το αγόρι σε ένα τραπέζι για δύο είναι λιγότερο από μισό μέτρο απόσταση. Μία απόσταση που θα σου κάνει καλό σήμερα, πιστεύεις, Ευαγγελία, ή θα σε πετάξει εκτός. Για τα μαλλιά. Ας πούμε για το make-up αρχικά. Μην το θίξουμε άλλο το μαλλί, το εξαντλήσαμε. Για το μαλλί, για το make-up, συγγνώμη. Δεν σου φεύγει το μαλλί από τη γλώσσα, ε. Εδώ σου κατσέ. Η αλήθεια είναι πως περίμενα ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Και τι αποτέλεσμα βρήκες? Τι σου θυμίζει? Χριστουγεννιάτικο δέντρο, αλλά όχι τόσο ωραίο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Δηλαδή, περίμενα πολλά παραπάνω. Τι να πω, Ευαγγελία μου, ότι δεν συμπάσχω, ότι δεν σε καταλαβαίνω, ότι μόνο ένα θαύμα θα σε σώσει. Μακάρι. Για να δούμε. Τα Χριστούγεννα τι θα σου φέρουν, ε? Τα Χριστούγεννα. Ναι, ναι. Θέλω να πάω Κύπρο. Τα Χριστούγεννα θες να σου φέρουν ένα ταξίδι στην Κύπρο. Τι να πω, βρε κορίτσι μου. Τι να πω, βρε κορίτσι μου. Γρήγορα, τι θες να σου φέρουν τα Χριστούγεννα. Είμαι ο Άι Βασίλης. Υγεία. Σε αυτό το mood που είμαστε, έτσι, στο flirting. Υγεία, αγάπη και πολλά χρήματα. Τι θες να σου φέρουν τα Χριστούγεννα. Ψυχική ηρεμία, πνευματική ισορροπία, ανακύκλωση αγάπης και ανταλλαγή συναισθημάτων. Θετικών συναισθημάτων. Μπράβο. Κορίτσι μου, τι θες να σου φέρουν τα Χριστούγεννα? Μία πολύ καλή επαγγελματική πρόταση. Μία καλή επαγγελματική πρόταση. Εδώ είναι, γιατί εσύ δεν θες τον έρωτα καθόλου, ε? Τον έχουμε τον έρωτα. Α, τον έχουμε. Ναι, καλέ. Κομπλέ. Κομπλέ. Πάμε πάνω από τον έρωτα, δηλαδή. Μιλάμε για επαγγελματικά. Βέβαια. Άντε, παιδιά, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Ο χρόνος σας τελειώνει. Απομένουν 2 λεπτά. Make-up artist, βιαστείτε. Δήμητρα, κουνάς τα χεράκια σου όλη την ώρα, σε βλέπω εδώ πέρα. Τι έχει γίνει? Θέλουμε λίγο παραπάνω χρόνο για το χριστουγεννιάτικο μακιγιάζ. Ναι, αλλά μιλάς έτσι ωραία και δεν μ' αφήσετε αυτό το χρόνο και αγχώνομαι εγώ. Ήρθε ο Παντελής και με διέκοψε. Μιλάγαμε το σύνορα. Έλα, 1,5 λεπτό. Πάμε, 1,5 λεπτό. Παιδιά, είμαι πολύ γρήγορη. Σε διέκοψα ή σε βοήθησα? Θα δείξει. Ένα λεπτό μέχρι το τέλος της δοκιμασίας. Τριάντα δευτερόλεπτα. Ξεκινάω την αντίστροφη μέτρηση σε πολύ λίγο. Φτάσαμε τα 10 δευτερόλεπτα, τελευταίες πινελιές. Ξεκινάω αντίστροφη μέτρηση. 5, 4, 3, 2, 1. Τέλος χρόνου. Κάτω τα πινέλα.
Παρακαλώ η hairstylist να πάει. Πώς σου φαίνεται το εντυπωσιακό μακιγιάζ, έντονο μακιγιάζ που έκανε η Σοφία? Πάρα πολύ όμορφο. Έχεις κανονίσει ραντεβού, θα φύγεις μαζί μου ένα έτσι ωραίο ραντεβού τα Χριστούγεννα. Πρόταση! Γιατί όχι. Να το χριστουγεννιάτικο δώρο του Βασίλη. Να το. Σωτήρη, πώς σου φαίνεται το μοντέλο? Είναι τέλειο, έχει και το μάτι που βοηθάει πάρα πολύ. Και νομίζω είναι ιδανικό. Θα τη συνόδευε σε ένα χριστουγεννιάτικο ραντεβού? Εννοείται, είναι πανέμορφη. Χριστιανά, Τζίνα, πώς σας φαίνεται το αποτέλεσμα? Νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτό που θα ήθελα να δω με το συγκεκριμένο μαλλί. Χαμογελαστά κορίτσια. Ικανοποιημένες από το αποτέλεσμα? Φρέσκια, φρέσκια. Φρέσκια, φρέσκια. Παρακαλώ τα μοντέλα μας να περάσουν να ετοιμαστούν για το χριστουγεννιάτικο ραντεβού. Yeah. Της ομάδας, την Έλενα. Αν δεν πας ραντεβού με τον Βασίλη, θα πας μαζί μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μαζί. Παρακαλώ να αποκαλυφθεί ο καθρέφτης. Θα την κλέψουμε την καρδιά του αγοριού στο ραντεβού? Έτσι νομίζω. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και το μακιγιάζ. Και το μαλλί. Άρα τα έχουμε όλα. Ναι. Πάμε να δούμε τι έχουμε και από τους κριτές. Πριν περάσω στους κριτές, Τζίνα, θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σου για το χτένισμα. Ήθελα ίσως λίγο περισσότερο το σπάσιμο εδώ μπροστά. Αλλά σε γενικές γραμμές είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο. Ευχαριστώ. Έλενα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το χτένισμα, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Όταν είχες αρχίσει να τελειώνεις με το χτένισμα, ήταν λίγο πιο... Το μαλλί δεν είχες βάλει το σιλάκ. Πιο φρέσκο. Το είδαμε από εδώ ότι έριχνες και λέμε, όχι, σταμάτα να ρίχνεις, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσαμε να σου πούμε, δεν επιτρέπεται να πούμε κάτι. Τι γίνεται με την κορδέλα, με το ντύσιμο αυτό, γιατί μας βλέπουν και τηλεθεάτριες, θα μου άρεσε αυτή η κορδέλα να είναι μαύρο χρώμα βελούδο, να φόρεγε και ένα 70's χοντροκομμένο πέδιλο που είναι πολύ τάση φέτος και θα ήταν μια άρτια εικόνα για μια νέα γυναίκα και όχι μόνο. Γιατί εγώ το συγκεκριμένο μακιγιάζ το αγαπώ και σε μένα. Δηλαδή μου αρέσουν αυτά τα μακιγιάζ πάρα πολύ. Πολύ ωραία εικόνα, μπράβο παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ωραίο. Έλενα μου, σε ευχαριστούμε. Σου εύχομαι να περάσεις υπέροχα. Εγώ ευχαριστώ. Συνεχίσουμε. Νομίζω έχω βγει ραντεβού με κάποιον εναλλακτικό ζωγράφο. Γιατί έτσι, εναλλακτικό ζωγράφο. Είναι πολύ προχωρημένο το hairstyling. Εσένα σου αρέσει ή σε τρομάζει λίγο? Αναλόγως του παρτενέρ. Πάμε να ακούσουμε και τα σχόλια. Δήμητρα, θέλω το σχόλιο σου για το χτένισμα. Εντάξει, νομίζω του έφυγε λίγο το πολύ άγχος του Σωτήρη μου. Μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια. Έκανε μια τσακπινιά από πίσω, εκεί πέρα με το φιωγκάκι του, έκανε ένα δεντράκι με κάτι λαστιχάκια. Θα ήθελα λίγο να το χτενίσει, αλλά δεν είναι κακό. Δήμητρα, το μακιγιάζ. Είναι ωραίο το μακιγιάζ, απλά εγώ προσωπικά όταν πάω για γεύμα, ας πούμε, για ραντεβού, δεν φοράω κόκκινο κραγιόν, γιατί μπορεί να φας, να φιλήσεις. Αυτά. Παντελή. Λοιπόν, τα μαλλιά αυτά, για να είμαι ειλικρινής, θα τα βλέπα σε ένα πολύ μικρό κοριτσάκι ή μου θυμίζουν ένα πολύ μικρό κοριτσάκι. Παρ' όλα αυτά, της πάει πολύ, να ξέρεις. Εμένα μου αρέσει, τη γλυκαίνει. Το μακιγιάζ μου αρέσει.
Μου αρέσει γιατί είναι ωραία αμυγδαλωτά μάτια, πολύ καθαρή επιδερμίδα, οι λάμψεις είναι σωστά στα ζυγωματικά. Εντάξει, τώρα μπορεί να έχει και ένα πρόβλημα, να πρέπει να προσέχει πάρα πολύ πόσα φάει, πόσα φιλήσει, μην αφήσει το κραγιόν της χρώμα στο ποτήρι, το κρασιού. Αυτά τα έχουμε αυτά, είναι όμως ένα ρίσκο. Νάσια μου, καλά να περάσει κι εσύ, μπορείς να περάσει την ομάδα σου. Ας υποδεχτούμε το μοντέλο της τρίτης ομάδας, την Αλεξάνδρα. Πιο κλασάτη εκδοχή, θα έλεγα. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ να αποκαλυφθεί ο καθρέφτης. Καλά, το έχω ερωτευτεί. Το έχεις ερωτευτεί. Είναι υπέροχο. Άρα είμαστε σούπερ. Δεν ρωτάω τίποτα άλλο. Πάμε να ακούσουμε τους υπόλοιπους. Ευχαριστώ. Χαρούμενα πρόσωπα, αυτό θέλω να βλέπω. Τι ωραία. Σοφία, σχόλιο, μακιάζ. Ίσως να έβαζα ή ένα γκλος κραγιόν για να γυαλίσει λίγο, γιατί είναι ένα ενιαίο χρώμα τώρα, ένα γήινο όλο. Ή ένα ίσως κόκκινο ή μπορντό προς μοβ. Αλλά όλο το άλλο είναι τέλειο. Τόμ. Μου αρέσει το χτένισμα πολύ. Την κάνει πιο ντάμα, έτσι. Αλλά η προσέγγιση του είναι αυτό που ουσιαστικά θέλω να σταθώ, δηλαδή ο τρόπος που το δούλεψες, που είναι τόσο πολύ technical και όλα είναι στη θέση τους πάλι και όλα αυτά, αυτό συνήθως μας κάνει και μεγαλοδείχνουμε λίγο. Και είναι κάτι που δεν το θέλει κανένας αυτό. Το τυποποιημένο δηλαδή. Μπορούσε να είναι λίγο πιο σφιχτό, να έχει τριχάκια να πετάνε, κατάλαβες. Το make-up μου αρέσει. Λίγο τα χείλια θα ήθελα να τα δω λίγο πιο. Να δω λίγο το κόκκινο χρώμα, αλλά μ' αρέσει. Ευχαριστούμε. Αλεξάνδρα μου, πώς θα περάσει την ομάδα σου. Ευχαριστώ πολύ. Και ολοκληρώνουμε με το μοντέλο της τέταρτης ομάδας, την Χρυσή. Σίγουρη ότι θα εντυπωσιάσω. Το χτένισμα σου αρέσει που είναι έτσι πιο κοριτσίστικο, θα έλεγα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι πολύ εγώ. Πάμε να ακούσουμε. Λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Νομίζω ότι αρκετές γυναίκες επιθυμούν ένα τέτοιο μπουστάρισμα στην εικόνα, γιατί το μαλλί αυτόματα κατεβάζει την παγέτα, την ρίχνει και όπως όλοι ξέρουμε, οι περισσότερες γυναίκες εκείνες τις ημέρες και όχι μόνο πλέον, επιλέγουν την παγέτα ως υλικό. Φοβερό το μακιγιάζ. Μπράβο, κορίτσια. Όμορφα πράγματα. Χριστίνα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορείς να περάσεις την ομάδα σου. Ομάδες, χριστουγεννιάτικη, ωραία, ανεβασμένη διάθεση. Ήρθε η ώρα να βαθμολογήσουμε. Παρακαλώ, σημειώστε τις βαθμολογίες για τις αντίπαλες ομάδες από το 1 ως το 5. Τους έλειπε το κραγιόν. Όχι, 4. Ομάδες, έχετε βαθμολογήσει όλοι. Δεν θα αλλάξουμε γνώμη. Όχι. Πρώτη ομάδα, ξεκινάμε μαζί σας. Στην ομάδα 2 βάλαμε 4. Μας αρέσει πάρα πολύ το μακιγιάζ και το χτένισμα, απλά δεν είναι το στυλ μας προσωπικά. Μόνο αυτό, αλλά είναι μια πολύ καλή προσπάθεια. Στην ομάδα 3 βάλαμε 5. Μπράβο σας. Μπράβο, γιατί εμένα αυτό το στυλ, το μαλλί και το βάψιμο, γιατί τα θεωρώ είναι μαζί, γιατί το έχετε σχεδιάσει τέλεια, είναι κάτι πολύ δύσκολο να γίνει και παρόλο που ναι, μπορεί να μεγαλώνει λίγο, παράλληλα όμως μας φαίνει σε ένα στυλ που μπορεί να υπάρχουν πολλές κοπέλες που μπορούν να θέλουν αυτό το στυλ το συγκεκριμένο. Στην ομάδα 4 βάλαμε επίσης 5. Γιατί δεν ξέρω, δεν έχω να πω κάτι. Μας αρέσει πάρα πολύ. Ναι, δεύτερη ομάδα, εσείς τι βάλατε. Λοιπόν. Στην ομάδα 1 βάλαμε 3. Μας άρεσε πάρα πολύ το μαλλί. Στην ομάδα 3 βάλαμε 2. Πιστεύουμε ότι τη μεγαλώνει πάρα πολύ και την αδική σαν εικόνα, το σύνολο. Στην ομάδα 4 βάλαμε 4. Μας άρεσε πάρα πολύ και ήταν μια άρτια εικόνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τη δεύτερη ομάδα. Τρίτη ομάδα. Στην ομάδα 1 βάλαμε 3. Μας άρεσε πάρα πολύ το μαλλί Βασίλη. Ήταν από τις καλύτερες δουλειές που έχουμε δει μέχρι τώρα από σένα. Και το make-up. Ευχαριστούμε. Στην ομάδα 2 βάλαμε 3. Το μαλλί δεν μας άρεσε καθόλου, στο γούστο μας δηλαδή και στην αισθητική μας. Το make-up εγώ το βρίσκω μια πολύ ωραία πρόταση για Christmas. Και στην ομάδα 4 βάζουμε 2. Είναι καθαρά στρατηγική η κίνηση. Είμαστε κοντά. Κάπως πρέπει να γίνει.
Τέταρτη ομάδα. Σοφία Βασίλης. Βάλαμε καλά. Τέσσερα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Και το χτένισμα του Βασίλη σήμερα. Ωραίο. Στην Ευαγγελία και στο φίλο μου το Σωτήρη. Βάλαμε τρία. Πάρα πολύ ωραίο το μακιγιάζ. Πολύ ωραίο και το μαλλί. Αλλά εγώ θα ήθελα έτσι ένα ανάλαφρο. Δεν θα θέλε δέντρα. Και στα κορίτσια μας εδώ, τα αγαπημένα, Γεωργία και Χριστιάνα, τους βάλαμε επίσης ένα-δύο, γιατί... Ανταλλάζουνε δύο. Ανταλλάζουμε ένα-δύο. Κάτι ξέρατε. Έχουμε τη βαθμολογία από τις ομάδες. Είναι η σειρά σας τώρα. Τόμ, ξεκινάω μαζί σου. Βασίλη, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που έχεις κάνει σήμερα. Είναι το πιο ωραίο που έχουμε δει από σένα, πραγματικά. Ευχαριστώ. Σοφία μου, ωραία προσπάθεια. Λίγο επιθετικό το μακιγιάζ. Δεν είναι κακό όμως. Ο βαθμός μου για εσάς είναι 3. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Σωτήρη Ευαγγελία. Σωτήρη μου, λίγο ατυχές το γεγονός με το δεντράκι που τοποθετήσαμε στο πίσω μέρος των μαλλιών. Ο βαθμός μου όμως για εσάς είναι 3. Ευχαριστούμε πολύ. Γεωργία μου, έκανες πολύ ντάμα το μοντέλο σου με αυτό το χτένισμα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Θα ήθελα απλά μια πιο ανάλαφρη προσέγγιση. Το make-up μου αρέσει πάρα πολύ. Ο βαθμός μου για εσάς είναι 3. Ευχαριστώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ η προσέγγισή σας. 5 για αυτό το λόγο. Wow. Ευχαριστούμε. Έλενα. Λοιπόν, ας ξεκινήσω με την ομάδα νούμερο 1. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα μαλλιά και μου αρέσει η πάρτι διάθεση που έδωσε στο μακιγιάζ, γιατί μου αρέσουν αυτά τα μακιγιάζ και επίσης το θεωρώ και μεγάλη τάση. Ο βαθμός μου είναι 4. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Πολύ. Δεύτερη ομάδα, ένα πάρα πολύ ωραίο μακιγιάζ, εορταστικότατο και όχι μόνο. Πολύ ωραία επιδερμίδα, φανταστικά χείλη, όχι καλό μαλλί. Ο βαθμός μου είναι 3. Ευχαριστούμε. Τρίτη ομάδα, πολύ ωραία αισθητική. Μου αρέσει όλη αυτή η ρετρό έμφαση την οποία έχετε δώσει. Ένα πολύ ωραίο μακιγιάζ και βάσει της αισθητικής σου. Νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία δουλειά. 4. Ευχαριστούμε πολύ. Και στην τελευταία ομάδα που είναι η Δήμητρα με τα κόκκινα και η Δήμητρα από τη ζούγκλα. Πολύ ωραία εικόνα, πολύ ωραία προσέγγιση. Ο βαθμός μου είναι 4. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, Έλενα. Παντελή, ποιος είναι ο νικητής? Πρώτη ομάδα. Περιμένατε να έρθει ο τελικός για να μας φέρετε μια πολύ ισορροπημένη εικόνα μεταξύ του ρομαντισμού και του σεξινες. Και δεν έτυχε, πέτυχε. Ευχαριστούμε. Ο βαθμός μου είναι 4. Ευχαριστούμε. Σωτήρη, τι γίνεται? Καλά. Όλα καλά? Έτσι. Καμιά βούρτσα έτσι να τα χτενίζαμε. Δεν πέρασε το μυαλό μας, ε. Το έκανα με τα χέρια μου, αλλά όχι στα μπροστινά. Θα ήταν υπέροχο να ξέρεις. Επειδή έχει ρεϊδίσια μαλλιά, αν τα βούρτσιζες και άτεχνα να ήτανε, θα είχαν ενδιαφέρον. Ευαγγελία, με ένα πολύ ωραίο μακιγιάζ. Το βλέπουμε συχνά στις γιορτές. Αυτό που μου αρέσει είναι ότι δεν ξεχυλίζει από κόκκινο κραγιόν. Έχεις προτιμήσει να βάλεις κάτι σε πιο βουργουνδί. Λοιπόν, παιδιά μου, Χριστούγεννα έρχονται. 3. Ευχαριστούμε. Κορίτσια μου, όμορφα. Είναι πολύ δομημένη η εικόνα σας. Στέκεται πάρα πολύ ωραία. Φαίνεται ότι έχει δημιουργηθεί από δύο επαγγελματίες που είχατε βρει την ισορροπία μεταξύ σας. Είναι Christmas. Είναι ωραίο για ραντεβού. Οπότε. Ευχαριστούμε πάρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 4. Και αγαπημένες μας Δήμητρες. Αν μείνω σε λεπτομέρειες, θα βρω λάθη. Όμως δεν είμαστε σε αυτό το mood. Είμαστε σε ένα mood Χριστουγέννων και πραγματικά έχετε τα λάθη που θα συγχωρούνταν και έξω. Θα σας βάλω ένα ζούμερο 4. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε Παντελή, Έλενα, Τόμ. Είμαστε στη τελική ευθεία. Ποια ομάδα θα κερδίσει 1.500 ευρώ? Θα ξεκινήσω με την ομάδα που βρίσκεται στην τελευταία θέση. Στην τελευταία θέση αυτή την εβδομάδα με 77 βαθμούς συνολικά είναι η δεύτερη ομάδα. Ευαγγελία Σωτήρη. Στην τρίτη θέση με 81 βαθμούς κατέκτησε η πρώτη ομάδα.
Νικήτρια ομάδα αυτής της εβδομάδας που συγκέντρωσε συνολικά 102 βαθμούς. Πρώτη φορά έχουμε μια ομάδα που συγκεντρώνει πάνω από 100 βαθμούς. Είναι η τέταρτη ομάδα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Τα 1500 ευρώ είναι δικά σας για άλλη μία φορά. Στην δεύτερη θέση έχουμε την τρίτη ομάδα με 91 βαθμούς. Συγχαρητήρια και σε εσάς. Κορίτσια, ήρθατε για να μείνετε. Θα περάσουμε Χριστούγεννα μαζί. Πώς το βλέπετε? Ναι. Όχι. Χαρούμενες. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες. Είναι ωραίο να αναγνωρίζετε η δουλειά σου, η κόπη σου. 3.000 ευρώ συνολικά. Δώρα, διακοπές, ταξίδια, τι θα τα κάνετε? Επαγγελματικά. Επαγγελματικά. Ναι, ναι. Συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες. Υψηλός ανταγωνισμός, δυνατοί αντίπαλοι, ωραίες δημιουργίες. Ευχαριστούμε την Κριτική Επιτροπή και για τις συμβουλές, για τα σχόλια, για την καθοδήγηση. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, ίδια ώρα, στο Glam Wars, με τρεις νέες ομάδες και τις δύο Δήμητρες μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να διεκδικούν 1.500 ευρώ ξανά. Open Glam Wars. Φιλιά πολλά σε όλους. Καλές γιορτές.